γυναίκα του πρωτομάστορα. Ίσως γιατί του δημιουργού περισσότερο από όλους του πρέπει πόνος βαθύς. Γιατί είναι εκείνος που τολμά και αψηφά νόμους αιώνιους και τα βάζει με τη γη και το νερό και τον αέρα. Και νικάει. Ο Θηλιός υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Όμως έχει αποκτήσει ποιητική μορφή, περιεχόμενο, έχει γίνει τραγούδι μόνο στο βαλκανικό χώρο. Στην Ελλάδα αναφέρεται στα γεφύρια πάντα. Το 1/3 των παραλλαγών από τις 400 αναφέρεται συγκεκριμένα στο γεφύρι της Σάρδας. Ακολουθεί ένα φανταστικό γεφύρι, το γεφύρι της Τρίχας, που οδηγεί από τον επάνω κόσμο στον κάτω, και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα γεφύρια μικρότερης σημασίας που τα συναντάμε. Το πιο όμως γνωστό που ακούγεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο είναι το γεφύρι της Σάρδας. Με τη μορφή τουλάχιστον που το βλέπουμε, έχει χτιστεί το 1603 με 1612. Όμως τα θεμελιά του ανάγονται στην εποχή ακόμα του Πύρου. Υπάρχει στα υπόλοιπα Βαλκάνια και η Αγιοφύργια, ο γνωστός θρύλος, αλλά και η Ακάστρα, όπως είναι στην Αλβανία, στη Σερβία, και για μοναστήρι, όπως είναι στη Ρουμανία. Υπάρχουν και άλλοι θρύλοι για το συγκεκριμένο γεφύρι. Παραδείγματος χάρη, λένε ότι έχει 12 ανοίγματα, όσο είναι και οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού. Τα 4 μεγάλα ανοίγματα, τα βασικά, πρόκειται για τους 4 Ευαγγελιστές. Και τα υπόλοιπα είναι οι υπόλοιποι μαθητές του Χριστού. Όλα βρίσκονται κάτω από μία γραμμή. Έξω από αυτή τη γραμμή βρίσκεται μόνο ο Ιούδας. Άλλος θρύλος. Ξεκινάει από θρύλο και έχουμε μια πραγματικότητα. Όταν περνούσαν από γεφύρι, και ειδικά το γεφύρι της Σάρτας, ο γάμος σταματούσε να παίζουν μουσικά όργανα. Γιατί λέει, η στοιχειωμένη γυναίκα άκουγε, κινιόταν και κινδύνευε το γεφύρι. Γιατί τόση θρύλη, ειδικώς γι' αυτό εδώ το γεφύρι? Δεν βοηθάει το μέρος. Είναι παιδινό, δημιουργούνται προβλήματα. Πάντα ο καλύτερος χώρος για να στηθεί ένα γεφύρι ήταν βράχια. Εδώ δεν έχουμε παιδινό έδαφος. Μάλιστα ακούγεται ότι μετακινείται το συγκεκριμένο γεφύρι. Φαίνεται ότι από εκεί έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία και έχει εμπνεύσει τελικά το συγκεκριμένο θρύλο. Αυτό το ότι μετακινείται το γεφύρι, πώς μπορεί κανείς να το... Πώς τεκμηριώνεται. Έχουν κάνει μελέτες από το Πολυτεχνείο. Καθηγητής Μπαλοδήμος, που είναι καθηγητής γεωδεσίας στο Πολυτεχνείο, έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια να μελετάει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει τοποθετήσει κάποιες σταθερές, κάνει μετρήσεις και από ό,τι φαίνεται έχουν μετακίνηση του γεφυριού κυρίως στο μέσο. Η μετακίνηση είναι προς μία κατεύθυνση? Προς μία κατεύθυνση. Είναι σαν να το σπρώχνει το νερό. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από την ύπαρξη κάποιου φράγματος εδώ. Το κυριότερο ήταν το 1985, όταν βρέθηκε το τελευταίο πόδι του γεφυριού να είναι στον αέρα. Τότε επενέβη η πολιτεία, το έφτιαξε και έχει σωθεί προς το παρόν. Γιατί πάντα φαίνεται από παλιά ότι είχε προβλήματα, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο θρύλο. Πάντα στα παιδινά έχουμε τέτοια προβλήματα. Στα παιδινά είναι πλατιές οι κήτες των ποταμών. Αποτέλεσμα, έπρεπε να φτιάξουμε γεφύρι με πολλά τόξα. Κάτι το δύσκολο, διότι δεν είχαν τότε τις δυνατότητες να παρεύουν στην κήτη, έτσι, και να κάνουν όπως μπορούσαν σε ένα μικρό ποτάμι στα ορεινά. Πήγαιναν το καλοκαίρι, γιατί τότε έφτιαχναν τα γεφύρια, έκαναν μια μικρή διευθέτηση του ποταμού και θεμελίωναν. Εδώ που έχει τόσο μεγάλο, είναι κάπου 140 νομίζω το πλάτος εδώ στη συγκεκριμένη θέση του γεφυριού, ήταν δύσκολο, έπρεπε να φτιάξουν πολλές καμάρες, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα προβλήματα θεμελίωσης πάντα. Όπως είπα πιο πριν, είναι από την εποχή του Πύρου.
φαίνεται από τις βάσεις του γεφυριού που έχουν μεγάλες πέτρες από την εποχή της Αμπρακίας ακόμα. Και εκτός τούτου, όταν έκαναν τις ενέργειες για να διορθώσουν το συγκεκριμένο που είπαμε πρόβλημα που ήταν το ανακρόβαθρο στον αέρα, βρέθηκε κάτω ξύλινη πάσαλη που είναι αυτής της εποχής. Τότε, εξαιτίας της λάσπης που υπήρχε εδώ, έβαζαν πασάλους μέσα και πάνω πατούσαν τα πεμέλια. Είναι γνωστός ο πρωτομάστορας εδώ του γεφυριού της Σάρτας? Όχι, όχι. Είπαν ότι όχι για τον μάστορα, για τον χρηματοδότη. Ξέρουμε τα περισσότερα πράγματα για τους χρηματοδότες, αυτοί που έβαζαν τα χρήματα. Για τους μαστόρους ξέρουμε ελάχιστα και εκ των υστέρων ψάξαμε και τα βρήκαμε. Για την εποχή θεωρείται περιθωριακός, δεν ασχολούνταν με τους μαστόρους. Και ξέρουμε για τη χρηματοδότηση ότι κάποιος βρήκε κάποια χρήματα και χρηματοδότησε το γεφύρι. Ζήτησε δανεικά γιατί δεν του έφταναν τα χρήματα από κάποιον Τούρκο Μπέι εδώ, του τα έδωσε. Ήθελε μερίδιο από τη δόξα, να το πούμε έτσι, και ο Τούρκος. Ο Έλληνας δεν το δέχτηκε, τον πήγε στα δικαστήρια και με απόφαση του δικαστηρίου βγήκε ότι μόνο αυτός είχε δώσει τα χρήματα, άρα όλη η δόξα ανήκε σε αυτόν. Να γυρίσουμε λίγο στην ανθρωποθυσία. Να γυρίσουμε. Είπατε ότι θυσιαζότανε η γυναίκα του πρωτομάστορα με τη δική της θέληση. Ναι. Βέβαια το μοτίβο το συγκεκριμένο έρχεται από παλιά. Έχουμε τη θυσία της Ιφηγένειας και άλλα. Έτσι. Και φαίνεται ότι επιβιώνει και στο λαϊκό τρόπο η συγκεκριμένη δοξασία. Και βάζουν τη γυναίκα του πρωτομάστορα. Ναι, βέβαια, τίθεται σε άλλες παραλλαγές, όχι στην Αρτινή. Το ερώτημα σκέφτεται ο πρωτομάστορας τι να βάλει. Να βάλει την αδερφή του, δεν μπορεί να έχει άλλη αδερφή. Να βάλει τον πατέρα του, δεν ξανακάνει πατέρα. Και λοιπά, λοιπά. Να βάλει τη γυναίκα μου, κάνω ξαναπαντρεύομαι. Και αυτό υπάρχει ακόμα από την αρχαία εποχή, μόνο που τότε είναι και αυτό ίσως ένδειξη ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα. Ο προβληματισμός γίνεται για τον αδερφό. Έτσι. Ενώ εδώ έχουμε τον προβληματισμό για τη γυναίκα του πρωτομάστορα. Αν διαμαρτυρηθεί η γυναίκα του πρωτομάστορα, ακυρώνεται, θέλει με τη θέλησή της. Δεν έχουμε σε καμία από τις παραλλαγές. Μπορεί να φέρει κάποια, όχι ακριβώς αντίρρηση, κάποιο ερώτημα γιατί έχω παιδί μικρό στην Κούνια κλπ. Αλλά στο τέλος με τη θέλησή της κατεβαίνει. Έχουμε σε κάποιες παραλλαγές να χρησιμοποιούν κάποιο τέχνασμα για να την βάλουν κάτω. Έτσι. Τελικά λένε ότι για να πετύχει το στέργημα του γεφυριού πρέπει με τη θέλησή της η γυναίκα να το δεχθεί. Μπορεί όντως η γυναίκα του πρωτομάστορα να είναι εδώ στα θεμέλια? Από ανασκαφές που έχουν γίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και στην Ελλάδα, έχουμε στην ακροναυλία, έχουν εντοπιστεί και σε γέφυρες στο Λονδίνο, στη Ρωσία, άνθρωποι στα θεμέλια. Που σημαίνει ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και άλλοι θρύλοι που έχουν ξεκινήσει, είμαστε σίγουροι ότι έχουν ξεκινήσει από κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί όχι και σε αυτό. Έχει γίνει ανασκαφή για τα οστά της γυναίκας του πρωτομάστορα? Όχι, δεν έχει γίνει. Το μόνο που μπορέσαμε να δούμε ήταν οι πάσαλοι ξύλινοι που τεκμηριώνουν την παλαιότητα του γεφυριού. Ήταν εγκατελειμμένο το συγκεκριμένο γεφύρι για πολλά χρόνια. Γι' αυτό πήγε να πέσει. Τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτεται η αξία του και γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ο θρύλος του γεφυριού της Σάρτας εξακολουθεί και σήμερα της θυσιασμένης δηλαδή γυναίκας του πρωτομάστορα να εμπνέει πια σύγχρονους δημιουργούς. Έτσι και στο τραγούδι, στο σύγχρονο τραγούδι, αλλά κυρίως στο θέατρο,
Έχουμε πολλά θεατρικά έργα και μάλιστα από καταξιωμένους δημιουργούς, όπως είναι ο Καζαντζάκης, που πήρε το συγκεκριμένο έργο του Καζαντζάκη, ο Καλομήρης, και έφτιαξε τη συγκεκριμένη όπερα, ο Βρετάκος, ο πατέρας του Σεφέρη, ο Στέλιος Σεφεριάδης, ο Παντελής Χόρν και πολλοί. Έχουν γραφτεί κάπου 15 θεατρικά έργα, κάπου 20 με το γνωστό θρύλο σε όλα τα Βαλκάνια. Αλλά και στη ζωγραφική, στην ποίηση, στο τραγούδι, όπως είπα, εξακολουθεί να λειτουργεί συμβολικά πια ο συγκεκριμένος θρύλος. Από το 1881 μέχρι το 1913 που απελευθερώσαν τα Γιάννενα, ο Άραχθος υπήρξε σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας. Οπότε η επικοινωνία βασικά γινόταν με το συγκεκριμένο γεφύρι. Ήταν ένας χώρος τελικά που ερχόντουσαν σε επαφή Τούρκοι και Έλληνες. Άλλωστε, οι κάτοικοι της Άρτας την περιουσία τους την είχαν στην πεδιάδα και έπρεπε λοιπόν καθημερινά να περνούν. Περνούσαν το πρωί, γύριζαν το βράδυ. Το βράδυ είχαν μπάρα εδώ, έκλεινε, χτυπούσε το μπουρί που λέγαν και έκλεινε. Και την επόμενη μέρα πάλι τα ίδια, είχαν ειδικά διαβατήρια βγάλει για αυτό το λόγο. Γεφύρια και θρύλοι μπλέκονται ξεδιάλυτα στην υπηρώτικη ιστορία. Για το γεφύρι του Μίσιου, στη Χαράδρα του Βίκου, λένε πως όποια γυναίκα από τα γύρω χωριά γεννούσε το παιδί της πεθαμένο, κατέβαινε στο γεφύρι και από την κορυφή της Καμάρας έσπρωχνε στο νερό μια αρκάδα, μια από τις όρθιες πέτρες που ασφάλιζαν τον Καλδερίνη. Πετροβολούσε έτσι τον ποταμό, παλιό προστάτη της Ευγωνίας, και τον ξόρκιζε για την επόμενη φορά. Το στενό και ψηλό γεφύρι του Νούτσου στο Ζαγόρι το χρησιμοποιούσαν, λέει ο μύθος, οι υπηρώτες για να τιμωρούν τους ζωοκλέφτες. Όταν υποψιάζονταν κάποιον και εκείνος το αρνιόταν, του δίναν μια γίδα και του έλεγαν να τη βάλει στον ώμο και να περάσει απέναντι πάνω από το ποτάμι που άφριζε. Αν τα κατάφερνε, ήταν αθώος. Αν όχι, η πτώση, συνήθως μοιραία, γινόταν η τιμωρία του. Στο γεφύρι του Βοηδομάτη, στην κλειδονιά της Κόνιτσας, δύο οικογένειες από τον Αϊμινά αλληλοσφάχτηκαν για λόγους τιμής. Περνούσε νύφη η κόρη του πρόκλητου Γερένη, όταν πάνω στην καμήλια πομπή ρίχτηκε ο στομάτης. Πρόκλητος κι αυτός του χωριού με τους φίλους του. Τα υπόλοιπα γίναν αίμα και τραγούδι. Κοράσιο ετραγούδαγε σε ένα ψηλό γεφύρι και το ποτάμι στάθηκε, ράγισε το γεφύρι. Και το στοιχείο του ποταμού και αυτό στην άκρη βγήκε. Για πάψε κόρη μου τον αχό, πάψε και το τραγούδι. Για να κινήσει ο ποταμός, να σμίξει το γεφύρι. Δεν τον αλλάζω τον αχό, να πω άλλο τραγούδι. Έχασα κύρι και κυρά και δυο πρώτα ξαδέρφια. Από όλα τα χωριά των Πετράδων της Ηπείρου, η Πυρσόγεννη ήταν, ως λένε, το πιο ξακουστό. Τέτοια ήταν η τέχνη και η ικανότητα των μαστόρων της.